Γεια σου! Αν βλέπεις πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση της φωνής, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα να τους ξυπνάμε πρωί-πρωί. Είναι και σκοτάδια αφού άλλαξε η ώρα. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρο! Καλημέρα κόσμε! Καλημέρα, καλώς ήρθατε! Μία ακόμη μέρα, είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ 6 ώρα το πρωί, Δευτέρα ως Κυριακή, για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νύχτα λόγω της αλλαγής της ώρας, έχει και αεράκι σήμερα, μας τα χαλάει ο καιρός, δεν μας αφήνει να απολαύσουμε. Αλλά δεν πειράζει, εμείς δεν μασάμε, συνεχίζουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη διαφορά μεταξύ του πόνου και της μεταμέλειας. Πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε κάτι, είναι δύσκολο, πονάμε εντός και εκτός εισαγωγικών και φτάνουμε στο σημείο να τα παρατάμε. Ο πόνος όμως είναι κάτι προσωρινός, το να τα παρατήσεις όμως και η μεταμέλεια αυτής της πράξης κρατάει για πάντα. Μας έλεγε ο Lance Armstrong, ο διάσημος ποδηλάτης, που αφού νίκησε τον καρκίνο, πήρε 7 φορές συνεχόμενα το ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας. Έτσι και εγώ. Πολλές φορές έχω δεσμευτεί από τις 17 Ιανουαρίου που ξεκίνησαν αυτά τα βιντεάκια για κάθε μέρα, για τουλάχιστον ένα χρόνο, να βγαίνω 6 ώρα το πρωί, 7 μέρες την εβδομάδα, για να κάνω αυτό που μου αρέσει πιο πολύ, να μεταφέρω την ενέργεια στους άλλους. Πολλές φορές όμως έρχεται η κούραση, είτε γιατί αργήσαμε να ξυπνήσουμε, είτε γιατί είναι συσσωρευμένες όλες αυτές οι μέρες, τα πρωινά ξυπνήματα, και με σηκώνομαι μεν, αλλά είναι πολύ δύσκολο μετά να συνεχίσω. Η ενέργεια δεν είναι και τόσο ανεβασμένη. Εκείνη τη στιγμή έρχεται μέσα μια ζυγαριά. Μέσα στο μυαλό μου υπάρχει μια ζυγαριά. Το να αφήγω, να αποφύγω τον προσωρινό πόνο εκείνη τη στιγμή και να ξανακοιμηθώ, είναι κάτι που εκείνη τη στιγμή το θέλω. Μου λείπει ο ύπνος, μου λείπει το κρεβατάκι μου, ειδικά όταν δεν έχει καλό καιρό έξω. Όμως η ζυγαριά, από την άλλη πλευρά, μπαίνει ο πόνος της μεταμέλειας, του να χάσω αυτό που έχω δεσμευτεί πρώτα και κύρια στον εαυτό μου και μετά σε εσάς. Όταν σκέφτομαι αυτή τη σύγκριση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σηκωθώ. Όσο κουρασμένος και να είμαι, ό,τι ώρα και να έχω κοιμηθεί, θα σηκωθώ και θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, αυτό που έχω δεσμευτεί. Έτσι είναι και στα υπόλοιπα στη ζωή. Πολλές φορές νιώθουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο και είμαστε έτοιμοι να τα παρατήσουμε. Εκείνη την ώρα που έρχεται αυτή η σκέψη, πρέπει να βάλουμε στο νου μας την εικόνα της ζυγαριάς. Από τη μία πλευρά, ο πόνος και η ξεκούραση εκείνη τη στιγμή, το να φύγει ο πόνος από πάνω σου, να ηρεμήσεις, και από την άλλη να σε κυνηγάει μια ζωή ο πόνος της μεταμέλειας, της μεταμέλειας για το δεν έκανες αυτά που ήθελες. Ξέρετε, οι περισσότεροι λένε ότι όταν φτάσεις σε ένα σημείο μεγάλο στην ηλικία, δεν μετανιώνεις για τα πράγματα που έκανες, αλλά για τα πράγματα που δεν έκανες. Δεν υπάρχει κανείς που να λέει μετανιώνω που έκανα αυτό γιατί μπορούσα να κάνω εκείνο. Μετανιώνει για πράγματα που δεν έχεις κάνει. Και το ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί αυτά που έχεις κάνει, ξέρεις, έχεις δει, έχεις βιώσει τι έχει γίνει. Για τα άλλα που δεν τα έχεις κάνει, μια ζωή θα αναρωτιέσαι τι θα γινόταν αν. Τι θα γινόταν αν είχα κυνηγήσει τα όνειρά μου, τι θα γινόταν αν είχα μιλήσει στη γυναίκα ή στον άντρα των ονείρων μου, τι θα γινόταν αν κυνηγούσα εκείνη τη δουλειά που φοβήθηκα να δεχτώ, τι θα γινόταν αν δεν φοβόμουν να παρατήσω τη δουλειά που με φορτώνει, με πλακώνει για να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Πάμε λοιπόν να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, πάμε λοιπόν να διώξουμε στην άκρη τον προσωρινό πόνο, αλλά να κρατήσουμε την ευχαρίστηση του να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Πάμε να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Την καλημέρα μας σε όλους. Καλημέρα Γεωργία μου, καλημέρα. Μου λείπει παλατεία, μου λείπει, σου λέω. Καλημέρα Γιώργο μου, τα φιλιά μας Θεσσαλονίκη. Ιάκωβε μου, καλημέρα. Ο γείτονας, δύο πατώματα κάτω. Ελπίζω να μην τους ξυπνάμε πρωί-πρωί. Δημήτρη μου, καλημέρα. Τα φιλιά μας στη Sunlight. Καλημέρα. Βασίλη, καλημέρα. Καλώς ήρθες. Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Με υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, προσέξτε. Βάσο, τα φιλιά μας στο Βόλο, Βόλος is in the house. Καλημέρα ό,τι και να κάνετε, όπου και να είστε. Καλή συνέχεια να έχετε. Να θυμάστε να παίρνετε κανένα τηλέφωνο στους ηλικιωμένους αυτές τις μέρες. Και αν σας δίνουν αυτά τα βιντεάκια κάποια αξία, κάποια ενέργεια, ή πιστεύετε ότι κάποιος φίλος σας ή φίλη σας χρειάζεται να πάρει να τονωθεί, μην διστάσετε να τα κοινωνοποιήσετε. Κάντε ένα like στη σελίδα μας στο Facebook, Coach the Day, όπως ακολουθήστε μας και στο Instagram, Coach the Day, αλλά και στο YouTube, όπου είναι όλα τα βιντεάκια μας μαζεμένα. Πού θα πάει, θα ξημερώσει, ξανά θα έρθει το πρωί 6 ώρα και περιμένουμε να βγείτε στα μπαλκόνια και να φωνάξετε ένα καλημέρα κόσμε για να ακουστούμε, να γίνουμε πολλοί. Αν θέλετε βγείτε και πιο μετά, όταν ξημερώσει δεν έχουμε θέμα, περιμένουμε να τα ακούσουμε. Καλή συνέχεια λοιπόν, ραντεβού αύριο εδώ στις 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα κόσμε, πάμε να φάμε τον τόπο, πάμε. Γεια σας.